Γεια σας αγαπητοί φίλοι, τρομακτικής ισχύως, υπερσύγχρονα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπλα χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί για να βοηθήσουν στην ασφάλεια και προστασία του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επιθέσεως κορεσμού του Ιράν πριν από λίγες μέρες. 300-350 βαλιστικοί πύραυλοι, ρουκέτες και ντρόνς εκτοξεύτηκαν εναντίον του εβραϊκού κράτους. Οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν πολεμικά πλοία που σταθμεύουν στην περιοχή και χρησιμοποίησαν αντιπυραυλικό σύστημα για πρώτη φορά στον πόλεμο. Αυτά σύμφωνα με το Business Insider India. Ο Υπουργός Ναυτικού Κάρλος Ντελτόρο είπε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν Standard Missile 3 ή SM-3 για να καταρρύψουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που ήταν μέρος του μπαράζ άνω των 300-350 πυράβλων και drones. Πυροδοτήσαμε το SM-2, το SM-6 και το Σαββατοκύριακο το SM-3 για να αντιμετωπίσουμε πραγματικά τη βαλιστική απειλή που προέρχεται από το Ιράν, είπε στην Επιτροπή Αμυντικών Πιστώσεων της Γερουσίας ο αξιωματούχος. Επίσης, άλλοι δύο μίλησαν για αντιτορπιλικά, το USS Arleigh Burr και το USS Kearney, τα πλέον μάχημα, ειδικά το Kearney συμμετέχει συνέχεια σε επιχειρήσεις εκεί και καταρρύψεις, drones κτλ., που σταθμεύουν στην Ανατολική Μεσόγειο, κατέστρεψαν τουλάχιστον 4 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Σε άλλες πηγές αμερικανικές γίνεται λόγος για 2 πλοία που εκτόξευσαν 4 και 7 πυράβλους SM-3 ανάμεσα σε 4 και 7 για να αρχετήσουν Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. SM-3, τμήμα του προηγμένου συστήματος πολέμου, μάχης Aegis του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής, κινητικό πυρομαχικό, εμπλέκεται και καταστρέφει βαλιστικούς πυράβλους μικρού και μέσου βεληνικούς κατά τη φάση της ενδιάμεσης πτήσης. Αναχαιτίζει στόχους πέραν της ατμόσφαιρας και αυτό είναι δυνατότητα εκτός των άλλων όπλων αεράμινας του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής. Στο διάστημα δηλαδή αντιμετωπίζει τους στόχους. Λειτουργούν στο κενό του διαστήματος. Διάφορες παραλλαγές καθέτου εκτοξεύσεως τα συστήματα, πολύ σημαντικά για την αεράμινα των αμερικανικών πλοίων. Οπωσδήποτε είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και εμείς. Η Ελλάδα βέβαια αγοράζει τους Αστέρ 30, βεληνικούς 130 χιλιόμετρων από τη Γαλλία, για τον εξοπλισμό των πλοίων του πολεμικού ναυτικού. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε τη όσοι έχετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.